Καλησπέρα σας, κύριε Τσακρή. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας, κύριε Αλμπεράκη. Θα ξεκινήσω με μια απορία που νομίζω ότι μοιραζόμαστε πολύ. Γιατί δεν είναι αλήθεια υποχρεωτική η χρήση μάσκας? Εδώ μιλάμε για μεγάλα παιδιά. Μιλάμε για εφήβους, μιλάμε για γυμνάσια και ηλικία. Γιατί είναι προαιρετική και στις τάξεις και στα σχολικά? Ενώ, ας πούμε, στα μέσα μεταφοράς, στα λεωφορεία δηλαδή, πρέπει να φοράμε μάσκα. Σίγουρα, όπως λέτε και εσείς, το ιδανικό θα ήταν να φοράγαμε μάσκα. Σε κλειστούς χώρους, όταν υπάρχει συγχρονισμός και δεν μπορούμε να κρατήσουμε τις αποστάσεις. Θα έλεγα ακόμα, χρειαζόμαστε όμως σαν κοινωνία αρκετά εκπαίδευση, αρκετά μεγάλη εκπαίδευση και ιδιαίτερα τα παιδιά στις μικρότερες ηλικίες. Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη εκπαίδευση. Θα πρέπει σιγά σιγά και θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια και καμπάνια σε διάφορες τομείς, όχι μόνο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ακόμα και σε άλλους χώρους, που να ενημερώνουν τον κόσμο για τη σωστή χρήση της μάσκας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, όπλο στο να επανακινήσει η οικονομία και γενικά η κοινωνία να ξαναβρει το τους ρυθμούς τους. Η χρήση της μάσκας είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στις επόμενες φάσεις όλο και πιο πολύ να παίρνει θέση στην καθημερινότητα. Επειδή όμως μιλάμε για ένα μέτρο προαιρετικό που μου λέτε ότι θα ήταν ιδανικό να εφαρμοστεί στους εφήβους που μας παρακολουθούν τώρα και στους γονείς τους. Αφού μιλάμε για κάτι προαιρετικό, εσείς ως επιστήμονας θα λέγατε ότι είναι καλό να φορούν τα παιδιά μάσκα? Εάν γνωρίζουν τη σωστή χρήση της μάσκας, πολύ πιθανόν βεβαίως να ήταν σημαντικό αυτό. Βέβαια, στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη μάσκα, είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιείται. Μάλιστα, λέτε ότι μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο. Μεγαλύτερα προβλήματα. Λοιπόν, να σταθούμε τώρα. Πρέπει λοιπόν να γίνει σταδιακά εκπαίδευση στη χρήση της. Να σταθούμε και στο είδος της μάσκας. Ο κύριος Τσιόδρας αναφέρθηκε σήμερα. Είναι, ξέρετε, ένα σημείο για το οποίο υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Δεν ξέρουμε κι εμείς ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε οι πολίτες. Ξέρουμε όμως είναι πολλά τα είδη. Δεν είναι όλα το ίδιο προστατευτικά. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να εφαρμόσουμε? Νομίζω αυτό που συστήνει πια και το CDC της Αμερικής και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων για την κοινότητα και η χρήση απλής υφασμάτινης μάσκας είναι ιδιαίτερη προστατευτική. Μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού. Έτσι, ακόμα λοιπόν και μια υφασμάτινη δεν είναι ανάγκη να είναι η κλασική χειρουργική μάσκα που χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία. Μπορεί να εφαρμοστεί από τους πολίτες και να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Με τα δημοτικά, κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας δισταγμός που παραμένει. Ένα ερώτημα τι θα γίνει από 1η Ιουνίου. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Σίγουρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε της νέας επιστροφής στην κανονικότητα, στις νέες κανονικότητες όπως τα λέγαμε, πρέπει να γίνουν όλα τα βήματα ένα προς ένα και πολύ προσεκτικά, ακριβώς για να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο ιός είναι μπροστά μας και σίγουρα θα δούμε ένα δεύτερο επιδημικό κύμα από τις αρχές του φθινοπόρου. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει κάθε βήμα να γίνεται προσεκτικά, οι κινήσεις να είναι πολύ προσεκτικές, να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών από το ένα βήμα στο άλλο, ώστε να δούμε ποια θα είναι η επίδραση του μέτρου αυτού που επιστροφεί στην κανονικότητα στην εξέλιξη της επιδημίας. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε να υπάρχουν και οι ανάλογοι επιδημιολογικοί και εργαστηριακοί δείκτες, οι οποίοι θα μας δίνουν την απαραίτητη πληροφορία. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε και η εργαστηριακή έλεγχη να είναι πολύ πιο εντατική. Είναι κάτι που ήδη εφαρμόζεται και θα εφαρμοστεί περισσότερο στη συνέχεια και είναι και κάτι που εφαρμόζεται πια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την προάσπιση της υγείας αλλά και την παρακολούθηση της επιδημίας. Βλέποντας τα δεδομένα, λοιπόν, θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσακρή, για τη σύνδεση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Μπέρα, και ευχαριστώ.